μια εικόνα χίλιες λέξεις. Πρόκειται για το πρώτο εργοτάξιο στον ΒΟΑΚ, στο οποίο όμως δεν κινείται φύλο. Ο λόγος για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, μήκους 14,5 χιλιόμετρων, το οποίο κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο, του οποίου η σύμβαση υπεγράφει το Σεπτέμβριο του 2022. Ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης, όπως βλέπετε, το έργο παραμένει στάσιμο. Τα μηχανήματα δεν δουλεύουν. Ό,τι προχωράει γενικώς στην Κρήτη είναι. Τίποτα δεν προχωράει. Ναι, όταν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, βγάλανε κάτι μπουλντόζες, τις πήγανε πάνω κάτω και μετά τις ξαναβάλανε στις θέσεις τους. Ούτε πρόκειται να γίνει τα επόμενα 5 χρόνια τίποτα. Βλέπετε εσείς να γίνεται τίποτα. Έχει σκοτωθεί όλος ο κόσμος και βγαίνει η κυρία Ντόρα και μας λέει ότι θα πληρώσουμε και διόδια. Ένα χρόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης και 8 μήνες από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, η πρόοδος είναι μηδενική. Δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε να ξαναέχουμε εθνικές εκλογές για να προχωρήσει. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Αλλά έστω και αυτό το κομμάτι που ήταν από τα πιο όρημα και που υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε, και αυτό ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Ό,τι είναι να γίνει στο Λασίθι, είτε γίνεται αργά είτε με αργούς ρυθμούς. Είπαμε, η καλή δουλειά αρζεί να γεννεί. Στα τέλη Ιανουαρίου του 2023, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα έργο πνοής, το οποίο ξεμπλόκαρε η κυβέρνηση, με τον αρμόδιο υπουργό να χαρακτηρίζει ως ιστορική τη μέρα για το νησί μας. Το οποίο καταφέραμε να το ξεμπλοκάρουμε, να το οικοδομήσουμε με έναν τρόπο που να το καταστήσουμε βιώσιμο, γιατί θέλω να θυμίσω ότι ουσιαστικά παραλάβαμε ένα έργο κλινικά νεκρό. Ο βόλιος, ο δικός άξονας που ξεκινάει ουσιαστικά σήμερα, θα κατασκευαστεί, θα υλοποιηθεί. Μέχρι και σήμερα όμως οι μπουλντόζες δεν δουλεύουν, με τους δημότες να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους με φόντο τον ενεργό εργοτάξιο. Σωστά μιλάνε, η Ελλάδα είναι εργοτάξιο, δηλαδή καήκανε τα πάντα, οπότε πρέπει να αναδασώσουμε. Πλημμύρισαν τα πάντα τα σπίτια, άρα πάλι εργοτάξιο. Ναι, εργοτάξιο, αφού έχουν διαλύσει όλα, είμαστε ένα εργοτάξιο. Αποκατάστασης. Εργοτάξιο αποκατάστασης είμαστε, όχι έργων. Την ίδια ώρα εκκρεμεί το ζήτημα των απαλωτριώσεων, για το οποίο υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις από ιδιοκτήτες, οι οποίοι έκαναν λόγο για αποζημιώσεις ψίχουλα. Εγώ έχω ένα εργοστάσιο που τρώει όλη τη φάτσα μπροστά, ακουμπάει στο κτίριο ο δρόμος. Απορώ, αυτός που το σχεδίασε δεν σκέφτηκε καθόλου ότι εδώ υπάρχει ένα εργοστάσιο αδειοδοτημένο, επιδοτούμενο. Βέβαια είμαι στα καμένα κάρβουνα. Και καλάντος ήταν να τον έκαναν από τα λακκόνια να κατεβεί κάτω. Μου κόβουν δηλαδή τουλάχιστον 30 μέτρα από τον άξονα του δρόμου. Είμαι και εγώ θυγόμενος. Είσαι και εσύ στον αέρα, φαντάζομαι. Ναι, φυσικά. Δεν ξέρουμε ακόμη το τι γίνεται, το τι θα γίνει, τι λεφτά θα πάρουμε, όπως προανάφερε και ο Δημήτρης. Απαντήσεις γύρω από την πρόοδο των εργασιών ζητά με ερώτησή του από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, με τη συνυπογραφή 16 ακόμη βουλευτών. Η απροθυμία της κυβέρνησης να παρέχει λύσεις στα προβλήματα δημιουργεί σήμερα νομική επισφάλεια στο έργο, προσθέτοντας νέες καθυστερήσεις στο ήδη θολό χρονοδιάγραμμα, σημειώνει ο Χάρης Μαμουλάκης. Ένα έργο το οποίο όμως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Έχουμε μόνο την εγκατάσταση των οδόχων με τα μηχανήματα που δεν έχουν παίξει πενιά. Ένας χρόνος ολόκληρος χαμένος. Κέρδος για τον εργολάβο μέσω των σταλιών και των διαδικασιών των νομικών που διεκδικεί χρήματα από το δημόσιο. Σημεία για το δημόσιο, σημεία για την κοινωνία. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η κυβέρνηση πλέον είναι επικίνδυνη. Ήδη χάθηκε ένας πολύτιμος χρόνος σε ένα έργο με συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τα 3 χρόνια, το οποίο περιλαμβάνει 5 γέφυρες, 8 κατοδιαβάσεις, 5 έργα μερικής και ολικής κάλυψης λωρίδων κυκλοφορίας, έργα αντιστήριξης και όχι μόνο.